Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα η εκπομπή μας αναφέρεται στις εικόνες. Εικόνες είναι οι σημερινές φωτογραφίες. Είναι έργα τέχνης με χρωστήρες, με χρώματα, όπου ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, προσπαθεί να αποδώσει την μορφή ενός ανθρώπου, ενός ζώου ή ενός πράγματος ή της φύσης, και να την διατηρήσει αιώνια για να μας θυμίζει μια εποχή, χρόνια τα οποία δεν ξαναγυρίζουν πίσω, αλλά οι εικόνες κρατούν ζωντανή και τη μορφή και τη φύση. Μερικές εικόνες μας παγώνουν, μας τρομάζουν. Άλλες μας προκαλούν θαυμασμό και άλλες μία γλυκύτητα. Η εικόνα της Μέδουσας, του πιο τρομερού τέρατος στην αρχαία ελληνική μυθολογία, είναι αυτή που έκανε πάγους, δηλαδή πέτρες, λιθοποιούσε, πέτρωνε αυτούς που την έβλεπαν. Γοργό ήταν το όνομα που δινόταν γενικά στις τρεις αδελφές της μυθολογίας μας. Αυτές ήταν η Στενό, η Ευριάλη και η Μέδουσα, που ήταν κόρες των θεοτήτων της θάλασσας, του Φόρκη και Κητός. Η Στενό και η Ευριάλη ήταν αθάνατοι. Η Μέδουσα ή η Γοργό ήταν θνητή. Οι τρεις αδελφές κατοικούσαν στις εσχατιές της Δύσης. Τα δόντια τους ήταν χάλκι, τα μαλλιά τους ήταν φίδια, τα χέρια τους ήταν χάλκινα και τα φτερά τους ήταν χρυσά. Το βλέμμα τους ήταν διαπεραστικό και όποιος τις έβλεπε, είτε θεός είτε αθάνατος, πέτρωνε. Ο Περσέας, ο γιος της Δανάης και του Διός, που συνευρέθη μαζί της σαν χρυσή βροχή, κατάφερε να αντιμετωπίσει την Μέδουσα. Η Μέδουσα ήταν μια όμορφη κοπέλα που υπερηφανεύτηκε ότι ήταν ομορφότερη από την θεά Αθηνά. Τότε εκείνη την μεταμόρφωσε σε τέρας που αντί για μαλλιά είχε φίδι. Ο Περσέας πέταξε προς την Μέδουσα με τον Πήγασο και τα φτερωτά σανδάλια του θεού Ερμή. Είδε την Μέδουσα από το μέσα μέρος της ασπίδας του σαν από καθρέπτη και την αποκεφάλισε χωρίς να τον πετρώσει. Η θεά Αθηνά στόλισε το κέντρο της δικής της ασπίδας με το κεφάλι της Μέδουσας για να πετρώνει τους εχθρούς της. Το κεφάλι της Μέδουσας ονομάστηκε τότε Γοργόνιο. Παραλίγο να μας συμβεί αυτό που λέει ο μύθος, να μεταμορφωθούμε σε πέτρα. Πεπηγός υπό του θαύματος, πάγωσα. Έγινα πάγος, πέτρα, από τον θαυμασμό. Ακόμα κι αν της ρίξεις έστω και μια ματιά από μακριά, θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα καταλήξεις πιο ακίνητος και από άγαλμα. Αν όμως σε κοιτάξει και εκείνη, δεν θα μπορέσεις να απομακρυνθείς από κοντά της. Θα σε τραβήξει και θα σε πάει όπου θέλει, όπως ο μαγνήτης τραβάει κοντά του το σίδηρο. Οι ζωγράφοι είναι αυτοί που μας άφησαν τις εικόνες. Χρησιμοποίησαν τα χρώματά τους και η φωτογραφική τους μνήμη ή τα ίδια τους τα μάτια την στιγμή που αντέγραφαν η φύση και το πρόσωπο κάποιου ή κάποια, που το διαιώνισαν με το έργο της τέχνης. Ας ανατρέξουμε στους ζωγράφους. Προπάντων σε όσους αποδείχτηκαν άριστοι στην ανάμειξη των χρωμάτων και στην κατάλληλη χρησιμοποίησή τους. Ας μοιραστούν τη δουλειά λοιπόν. Ο ένας ας χρωματίσει τα μαλλιά, τα γραμμένα φρύδια, το ρόδισμα στα μάγουλα. Άλλος ας κάνει το φόρεμά του, λεπτοδουλεμένο
όσο δεν παίρνει, ώστε να είναι στενό όσο πρέπει και να ανεμίζει κατά ένα μεγάλο μέρος τον αέρα. Το υπόλοιπο σώμα, όχι πολύ λευκό, αλλά όσο πρέπει ζωηρόχρωμα. Για τα χείλη, από τον καλύτερο από όλους τους ζωγράφους στον Όμηρο. Το χρώμα που έβαλε εκείνος στους μυρούς του Μενελάου όταν τους παρομοίασε με το ελεφαντόδοντο, ελαφρά χρωματισμένο με ανοιχτό κόκκινο. Ιλιάδα Δέλτα. Πώς όταν σε πορφύρα φίλντισε η γυναίκα αλικοβάφη, λίδισα ή κάριστα, να βρίσκεται για αλόγου χαλινάρι. Όμοια και σένα αλικοβάφηκαν Μενέλαε και πανόρια μεριά και κνήμες και καλόφιαχτη και χαμηλά αστραγάλη. Τα μάτια. Ο Όμηρος επίσης να ζωγραφίσει και τα μάτια, κάνοντάς την βόπη, βοηδομάθα. Ο ποιητής Πίνδαρος ο Θηβαίος να της δώσει μενεξεδένια βλέφαρα. Και ο Όμηρος θα την κάνει γελαστή, με λευκά μπράτσα και ροδοδάχτυλη. Με μια λέξη θα την κάνει να μοιάζει με την χρυσή Αφροδίτη, που όλες οι χάριτες μαζί χορεύουν γύρω. Ομήρου Οδύσσια. Πρώτα, το όμορφο παστρεύει πρόσωπό της. Με θείο φταμόρφη που του αλείβεται και η ομορφοστεφανούσα Κυθέρια σε χορό ερωτιάρι κοκκινώντας με τις χάρες. Και ακόμα πιο αψηλή την έκανε και πιο χιονάτη και από το φίλντισι το καλοδουλεμένο. Τα δόντια της. Τα δόντια της. Πόσο λευκά, πόσο συμμετρικά και ταιριασμένα μεταξύ τους. Σαν περιδέρεο από τα πιο στυλπνά και ισομεγέθη μαργαριτάρια. Έτσι ακριβώς βαλμένα στη σειρά που αποδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο με το κόκκινο των χιλιών. Τα δόντια όμοια με πριονισμένο ελεφαντόδοντο, όπως λέει ο Όμηρος. Δεν ήταν άλλα πλατύτερα, ούτε κάποια στραβά, ούτε άλλα να προεξέχουν ή να απέχουν μεταξύ τους, όπως τις περισσότερες γυναίκες. Αντίθετα, ήταν όλα ίσια, είχαν το ίδιο χρώμα, το ίδιο μέγεθος, όλα στην ίδια απόσταση και γενικά ήταν ένα μεγάλο θαύμα και θέαμα που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη ομορφιά. Αυτή είναι η εικόνα της ιδανικής γυναίκας, σύμφωνα με τον Πλούταρχο και σύμφωνα με όλους αυτούς που έγραψαν τα χαρακτηριστικά. Τα φρύδια της, τα μάτια της, τα βλέφαρά της, τη μέση της και τα δόντια της. Τα δόντια της που είναι ένα περιδέρεο με μαργαριτάρια. Για να ζωγραφίσεις μια γυναίκα πρέπει να είσαι ερωτευμένος μαζί. Κάθε γραμμή της είναι σχεδιασμένη με ακρίβεια. Ζωγραφίστηκε με έρωτα, με σωστές αναλογίες, είτε σε μικρό πίνακα, είτε σε κολοσιαίο μέγεθος. Και άλλοτε η εικονιζομένη γυναίκα θα συνεισφέρει στη γυναίκα η μεγαλοφυΐα, η ασπασία. Η Σαπφό την κομψότητα του τρόπου της ζωής. Και η εικόνα της διωτή μας ως προς την σύνεσή της και την ικανότητά της να δίνει συμβουλές στο Σοκράτη. Η Αρίτη, η σύζυγος του Αντίνορα και η κόρη της Συναυστικά, που παρόλα τα μεγαλεία τους αντιμετώπισαν με σοφροσύνη την καλή τους τύχη. Η ωραία γυναίκα δεν είναι μόνο στο σώμα ωραία, όπως η Ελένη, αλλά στεγάζει κάτω από αυτό ψυχή ακόμα πιο όμορφη και αξιολάτρευτη. Η Ομηρική Ρίση συναγωνίζεται στην ομορφιά την χρυσή Αφροδίτη και ισοφαρίζει στα έργα την ίδια την Αθηνά. Η Ιλιάδα. Ο Αγαμέμνονας προτείνει στον Αχιλλέα να του δώσει πίσω την Βρυσιίδα
για να έχει ένα λάθυρο πολέμου, μιας και έδωσε πίσω την Χρυσίδα τον πατέρα της, τον Χρήση. Και του τάζει μια από τις κόρες του και πρίκα τη μισή σχεδόν Πελοπόννησο για να τον πείσει. Ο Αχιλλέας απαντά. Και ουδέ και παίρνω του Αγαμέμνονα του γιου του Ατρέα την κόρη, στα κάλια ακόμα κι αν παράβγαινε με τη Χρυσή Αφροδίτη, της Αθηνάς της γαλανόματης των γυναικών της τέχνες κι αν έχει μοιάσει, δεν την έπαιρνε. Στην ελικιά μη δες το ανάρημα, μη δες το νου εις τα χέρια. Τι έκανε ο ζωγράφος? Ο ζωγράφος ανάμιξε τα ομοιώματα του σώματος, αφού τα έπλασε με χρώματα, και ζωγράφισε την ψυχή και έδωσε την εικόνα σε όλους για να την θαυμάσουν. Όχι μόνο στους συγχρόνους του, αλλά και σε αυτούς που θα ζήσουν μετά. Η πιο πιστή εικόνα είναι αυτή που φανερώνει ταυτόχρονα την ομορφιά του σώματος και την αρετή της ψυχής. Είναι ασέβεια η σύγκριση των μορφών θνητών με ανθρώπους, ή κολακία, ή απλώς έπαινος. Είναι υπερβολικές οι παρομοιώσεις που συγκρίνουν την ομορφιά μιας γυναίκας με τις θεές, όπως η Ήρα και η Αφροδίτη, ή έχουν κολακευτικό και επενετικό χαρακτήρα, και να προτρέψουμε τον συγγραφέα να αλλάξει τις παρομοιώσεις του που παραβάλλουν την ομορφιά μιας γυναίκας με τις θεές, γιατί κάτι τέτοιο αποτελεί ασέβεια τόσο κατά του ίδιου του συγγραφέα όσο και κατά της γυναίκας που στην περίπτωσή της ανέχθηκε τη σύγκριση της. Αφού όμως κατηγορείται ο ζωγράφος ή ο συγγραφέας για τους υπερβολικούς επένους του, είναι αργά για να υπερασπίσει τον έπαινό του, αφού έχει ήδη κυκλοφορήσει το βιβλίο του ή ήδη έχει ζωγραφίσει τον ζωγραφικό του πίνακα. Οπότε είναι αδύνατο να προβεί σε οποιασδήποτε αλλαγές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει διάκριση και να εξηγηθούν οι διαφορές μεταξύ επένου και κολακία. Έπαινη. Για να εγκομιαστεί ο επενούμενος πρέπει αναγκαστικά να αναφέρονται σε πράγματα ανώτερα που διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό το χάρισμα για το οποίο εγκομιάζεται. Κολακία. Η κολακία αποδίδει στο πρόσωπο που περιγράφει ανύπαρκτα χαρακτηριστικά ή τονίζει με τρόπο υπερβολικό και γελίο ασήμαντα στοιχεία. Ο κόλακας αποβλέπει στο κέρδος που θα αποκομίσει από το πρόσωπο που κολακεύει, ενώ από τον έπαινο απουσιάζει κάθε ωφελημιστικό στόχο. Για τον όμηρο, που συχνά παρομοιάζει τους ήρωες ή κοινούς ανθρώπους με θεούς, χωρίς να κατηγορηθεί ποτέ για ασέβεια, εφόσον ο θνητός δεν ταυτίζεται με τον Θεό. Είναι ασέβεια η απεικονίση των Θεών από τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Τα αγάλματα όμως και οι εικόνες των Θεών δεν θα πρέπει να ταυτίζονται με τον Θεό. Ακόμη και οι Αιγύπτιοι, ένας από τους πιο δυσιδαίμονες λαούς, δεν δίσταζαν να δίνουν σε ανθρώπους ονόματα Θεών. Όταν ο Δεινοκράτης, ίσταση κράτης, πρότεινε στον Αλέξανδρο να του δώσει τον Άθο για να τον χρησιμοποιήσει ολόκληρο για ένα μεγαλοπρεπές άγαλμα. Ο Αλέξανδρος θα ήταν καθιστός στις πλαγιές του Άθο, που έχει ύψος 2.033 μέτρα, θα κρατούσε στο ένα του χέρι την ιδανική πολιτεία και με το άλλο του χέρι ο καταράκτη, ο οποίος αναβλύζει από την κορυφή του Άθο, θα γινόταν ποτάμι. Ένα έφορο και παραγωγικό ποτάμι που θα έκανε την ιδανική πολιτεία την πιο πλούσια στον πλανήτη. Ο Αλέξανδρος θεωρείται συνετός, γιατί δεν δέχτηκε να γίνει αυτό το μεγαλοπρεπέστατο έργο. Ο Αλέξανδρος θεώρησε ότι το εγχείρημα τον ξεπερνά. Γι' αυτό είπε στον Δεινοκράτη να σταματήσει να πλάθει τέτοιους απίθανους κολοσσούς και τον διέταξε να αφήσει ήσυχο τον Άθο
και να μην μικρύνει ένα τόσο μεγάλο βουνό με το να θέλει να το κάνει να μοιάζει με μικρό σώμα. Ο Αλέξανδρος είχε μεγάλη ψυχή. Με την άρνησή του στον Δεινοκράτη έστησε Αδριάντα μεγαλύτερο από εκείνον του Άθο μέσα στο μυαλό αυτών που θα τον θυμούνται για πάντα. Γιατί χρειάστηκε πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα για να περιφρονήσει μια τόσο θαυμάσια τιμή. Ο αρχιτέκτονας Στασικράτης χρησιμοποιούσε το χέρι του για να παράγει μεγαλουργήματα, άξια στην εμφάνισή τους με το μεγαλείο του βασιλιά, τα οποία δεν απέκλειναν από αυτόν τον σκοπό. Ο Στασικράτης κατηγορούσε τις απεικονίσεις του Αλεξάνδρου από άλλους γλύπτες και ζωγράφους. Τις χαρακτήριζε έργα δειλών και χυδαίων τεχνητών. Εγώ σε άφθαρτο και ζωντανό υλικό που έχει αιώνιες ρίζες και βάρος τέτοιο ώστε να μείνει ακίνητο και ασάλευτο, γνωρίζω να αποτυπώσω την ομοιότητα του σώματός του. Υπάρχει το βουνό Άθος στη Θράκη. Στο μέρος όπου βρίσκεται η ψηλότερη και πιο εξέχουσα κορυφή του, διαθέτει σύμμετρο πλάτος και ύψος, μέλη και αρθρώσεις και διαστάσεις που παρομοιάζουν με μορφή ανθρώπη. Αυτό κάποιος μπορεί να το επεξεργαστεί καλά και να το δουλέψει ώστε να γίνει εικόνα γλυπτή, εικόνα του Αλεξάνδρου, και έτσι να ονομαστεί. Ας απορρίψουμε όσα γίνονται από χρυσό, χαλκό, ελεφαντόδοντο, ξύλο και βαφές, εικόνες μικρές που πουλούνται και αγοράζονται και που μπορεί κάποιος να τις κλέψει και να τις λιώσει. Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Αλέξανδρος, επένεσε το φρόνημα του τεχνίτη, θαύμασε το θάρρος του, αλλά είπε «Ας αφήσουμε τον Άθο να μείνει εκεί που είναι, γιατί του αρκεί ως μνημείο η ύβρις ενός υπερφύαλου βασιλιά, του Ξέρξη που άνοιξε την Διόρυγα. Τα δικά μου ίχνη θα τα επιδεικνύει ο Κάφκασος και τα Ήμωδα και ο Τάναης και το Κάσπιον Πέλαγος, η Κασπία Θάλασσα. Αυτέ των αιμών έργων εικόνες, αυτά αποτελούν των έργων μου τις εικόνες». Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι δεν πρέπει να κάνεις άγαλμα μεγαλύτερο από το μέγεθός και ούτε υποδήματα από αυτά που μπορείς να φορέσεις. Μην κάνεις το υπόδημα μεγαλύτερο από το πόδι σου. Μη τυχόν και σκοντάψεις όταν επιχειρήσεις να περπατήσεις με αυτό. Τα αγάλματα των Ολυμπιονικών τα μετρούσαν πάρα πολύ καλά οι Ελλανοδίκες, αυτοί που έκριναν και έδιναν δίκη στους Έλληνες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, έδιναν μεγαλύτερη προσοχή από το αγώνισμα στο άγαλμα το οποίο έφερναν και δόριζαν στην Ολυμπία οι Ολυμπιονίκες. Και ήταν πάρα πολύ αυστηροί με αυτά τα αγάλματα, τα οποία μετρούσαν καλά και δεν έπρεπε να ξεπερνούν το ύψος του ιδίου του Ολυμπιονίκη. Ας προσέχουμε λοιπόν να μην παραποιούμε τις διαστάσεις μας, γιατί θα γκρεμίσουν τα αγάλματά μας οι Ελλανοδίκοι. Η παραποίηση της εικόνας. Κάποιοι ευχαριστούνται με εκείνους τους ζωγράφους που τους απεικονίζουν ωραιότερους. Υπάρχουν και ορισμένοι που παραγγέλνουν στους καλλιτέχνες ή να αφαιρέσουν κάτι από τη μύτη του, ή να ζωγραφίσουν πιο μαύρα τα μάτια του, ή να τους αποδώσουν οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό επιθυμεί η καρδιά του. Έπειτα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, στεφανώνουν με άνθη εικόνες ξένων που δεν τους μοιάζουν καθόλου. Οι διορθώσεις του Φιδία. Όταν ο Φιδίας κατασκεύασε το άγαλμα του Διός για τους ηλίους στην Ολυμπία, αποκάλυψε και παρουσίασε το δημιούργημά του. Στάθηκε πίσω από την πόρτα και άκουγε αυτούς που το επέκριναν ή το επενούσαν. Ένας έλεγε ότι η μύτη ήταν παχιά, άλλος ότι το πρόσωπο ήταν πολύ μακρύ και άλλοι κάτι άλλο. Έπειτα, όταν έφυγαν οι θεατές
Ο Φιδίας, αφού κλείστηκε μέσα στο ναό, άρχισε να διορθώνει και να διαπλάθει το άγαλμα για να ταιριάζει με τη γνώμη των περισσοτέρων. Δεν θεωρούσε, βλέπετε, ασήμαντη τη γνώμη τόσου κόσμου. Αντίθετα, πίστευε ότι οι πολλοί βλέπουν αναγκαστικά καλύτερα από τον ένα, έστω και αν αυτός είναι ο Φιδίας. Η παροιμία λέει, είναι εύκολο να κερδίζει κανείς όταν τρέχει μόνος. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, όταν βλέπουμε ένα ζωγραφικό έργο ή ένα άγαλμα, μπορεί να πούμε μοιάζει με τον, με την, με τον Θεό ή τη Θεά ή τον μεγάλο ήρωα, έλεγαν και οι πρόγονοί μας. Ήταν σωστό όμως να κάνουν αυτή την παρομοίωση? Και μπορούσε ένας κοινός θνητός να ζωγραφίσει το Θεό? Ο Πλάτωνας λέει ότι την αληθινή εικόνα του Θεού είναι ανέφικτο να την μιμηθούν οι άνθρωποι. Τις παρομοιώσεις μπορεί να παραβάλει κάποιος μια γυναίκα που κλαίει με μια θεά, ή έναν ήρωα τραυματισμένο που οι πληγές του στάζουν αίμα με έναν θεό, ή η γυναίκα που παρομοιάζεται με θεά πρέπει να είναι γυναίκα χαρούμενη και χαμογελαστή? Ένα κοινό στοιχείο που έχουν οι άνθρωποι και οι θεοί, και ο άνδρας αρτιμελής και όρθιος και δυναμικός και άτρωτος όπως ένας θεός? Οι παρομοιώσεις του Ομοίου: η Ήρα με μάτια βοδιών, η Αφροδίτη με τα μενεξεδένια βλέφαρα, η Ιώ, η Αυγή, ροδοδάχτυλη. Και τα ονόματα των θνητών προέρχονται από τον ουρανό: Διονύσιος, Ηφαιστείωνας, Ζήνων, Απολώνιος, Ποσειδόνιος, Ερμίδης. Αλλά και ο Όμηρος ονόμασε τους ήρωες: Θεοειδής, Θεόμορφος, και ο Πλάτων: το σύμπαν αποτελεί εικόνα του Θεού. Εικόνα Θεού των άνθρωπων είναι. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ο Ψευδοκαλισθένης μας λέει ότι η βασίλισσα Κανδάκη από την Αφρική, το σημερινό Σουδάν, έστειλε έναν Έλληνα ζωγράφο, τον πλήρωσε και του έδωσε διαταγή να πάει κοντά στον Αλέξανδρο και να αντιγράψει το πρόσωπό του, να το φωτογραφίσει με τους χρωστήρες του και να τις το φέρει για να ξέρει ποιος είναι ο Αλέξανδρος. Ενώ ο βασιλιάς Γίγης, που έγινε βασιλιάς από το μαγικό δαχτυλίδι που βρήκε σε ένα διαστημόπλιο κάτω από τη γη, πεσμένο από τον ουρανό, όταν ένας σεισμός του το αποκάλυψε, δεν έβγαινε έξω από το παλάτι του για να μην τον δουν οι βοσκοί συνομήλικοί του, πώς θα περνούσε καλά με την ευζοία του παλατιού του. Κρυμμένος λοιπόν έμενε ο Γίγης, ενώ ο βασιλιάς Δαρίος, για να είναι ορατός και γνωστός σε όλους, τοποθέτησε το πρόσωπό του στα νομίσματά του. Και το ίδιο στην Ελλάδα έκανε για πρώτη φορά για τους Έλληνες ο Φίλιππος, ο οποίος αντικατέστησε τους δαρικούς με τους φιλιππικούς, νομίσματα μεγαλύτερης αξίας, που ενώ οι δαρικοί είχαν πρόσμιξη χρυσού και αργύρου 5/10, ο Φίλιππος τα έκανε τα δικά του νομίσματα, τους φιλιππικούς, 7/10, και κέρδισε την αγορά και της Ελλάδος και της Ανατολής, δείχνοντας το πρόσωπό του. Ο χρυσός έρεε πρώτου Φιλίππου.
εικόνες θνητών ανθρώπων ζωγραφίζονται και κεντιούνται και υφαίνονται πάνω στα ενδύματα των θεών. Κάθε 4 χρόνια αλλάζουν το ένδυμα των πέπλων της θεάς Αθηνάς στο χρυσελεφάντινο άγαλμά της των Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο πέπλος υφαίνεται από τις Παρθένες στον Παρθενώνα και είναι τιμή κάποιος να θεωρηθεί άξιος πέπλου, δηλαδή η δική του μορφή και η δική του ζωή και η δική του ηρωική πράξη να απεικονιστεί πάνω στον πέπλο της θεάς Αθηνάς. Κάθε 4 χρόνια που το άγαλμα άλλαζε ένδυμα, το παλιό κοβόταν σε ταινίες και γινόταν πλειοδοτικός διαγωνισμός. Ποιος θα πάρει ένα κομμάτι του για φυλαχτό. Και πολλοί έδιναν πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσουν το κένδυμα στο οποίο υπήρχε η μορφή των ιδίων ή συγγενών τους που θεωρήθηκαν άξιοι πέπλου. Άξιοι για να απεικονιστούν στον πέπλο της θεάς Αθηνάς. Κάθε 4 χρόνια στα Παναθήναια ο πατέρας καλούσε τον ζωγράφο ή τον γλύπτη που μπορούσε να αντέξει το βαλάντιό του στο σπίτι του και η κόρη κρατούσε πόζα, ήταν ακίνητη σε στάση που να μπορεί να περιγράψει το πρόσωπό της και το σώμα της ο ζωγράφος και ο γλύπτης από τη λέξη παύση, πάουζα, πόζα. Ποζάριζε η κόρη και ο γλύπτης έκανε το άγαλμά της που ο πατέρας έστεινε μέσα ή έξω από τον Παρθενώνα το άγαλμα της κόρης του που η μορφή της θα έμενε αιώνια δίπλα στη θεά Αθηνά ως Παρθένος πριν από τον γάμο της. Η περιφορά των εικόνων των θεών. Στην αυμαχία της Σαλαμίνος οι Αιγινίτες έφεραν από την πατρίδα τους την Αίγινα τις εικόνες των θεών, των διόσκουρων, του Κάστορα και του Πολυδεύκη, οι οποίες έδωσαν δύναμη στους Σαλαμινομάχους να νικήσουν τους Πέρσες. Μετά την αυμαχία της Σαλαμίνος και την νίκη των Ελλήνων, όλοι έδωσαν τα δώρα τους στο μαντίο των Δελφών και ρωτούσαν τον Θεό αν τα λάφυρα που του πρόσφεραν ήταν αρκετά και ικανοποιητικά γι' αυτόν. Και ο Απόλλωνας τότε απάντησε ότι από τους άλλους είναι ευχαριστημένος, όχι όμως από τους Αιγινίτες, από τους οποίους ζητούσε ιδιαίτερη προσφορά για τα αριστεία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Οι Αιγινίτες όταν το πληροφορήθηκαν αυτό αφιέρωσαν 3 χρυσά αστέρια τα οποία στήθηκαν στη γωνία πάνω σε χάλκινο ιστό πολύ κοντά στον κρατήρα του Κρίσου. Στα πλοία τους οι Αιγινίτες είχαν τις ιερές εικόνες των θεών για προστασία. Οι αιχμάλωτοι θεοί. Κατά την αρχαιότητα είχαμε κλοπές έργων τέχνης από τάφους, από τους λεγόμενους τιμβορίχους και από πόλεις, από αυτούς που σύλλησαν, έκλεψαν τα ιερά των πόλεων, όπως ο Λεύκιος Εμίλιος Παύλος, ο στρατηγός των Ρωμαίων που νίκησε τον τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας, τον Περσέα, και πήρε μαζί του την βασιλική οικογένεια, τον Περσέα, τη γυναίκα του και τα παιδιά του για τον θρίαμβό του, μαζί με 3.000 αγάλματα από την Πέλα, την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και 3.500 αγάλματα από το Δίον, το μεγάλο ιερό των Μακεδόνων στους πρόποδες του Ολύμπου. Όταν οι Ρωμαίοι ανακάλεσαν τον Μάρκελο, γιατί είχαν πόλεμο μέσα στη χώρα του
και μπροστά στην πόρτα του. Εκείνος γυρίζοντας στη Ρώμη, πήρε τα περισσότερα και τα ωραιότερα από τα αναθήματα που υπήρχαν στις Σιρακούσες για να τα χρησιμοποιήσει στην επίδειξη του θριάμβου του και για να στολίσουν την πόλη. Ούτε είχε κανένα από τα ωραία αριστουργήματα, ούτε τα ήξερε πρωτύτερα καθόλου, αλλά και ούτε και αγαπούσε το ευχάριστο και το ωραίο. Καθώς η Ρώμη ήταν γεμάτη με βαρβαρικά όπλα και ματωμένα λάφυρα και στεφανωμένη με μνημεία θριάμβου και με τρόπαια, έδινε όψη άγρια και φοβερή που δεν άρεσε σε δειλούς και τρυφηλούς θεατές. Αλλά όπως ο Επαμεινώντας ονόμασε το βιωτικό πεδίο ορχήστρα του Άρεως και ο Ξενοφών την Έφεσο εργαστήριο πολέμου, έτσι νομίζω, λέει ο Πλούταρχος, πως μπορούσε κανείς να πει τότε για τη Ρώμη, σύμφωνα με τον Πίνδαρο, τέμελος του βαθυπόλεμου Άρεως. Γι' αυτό και ο Μάρκελος έγινε περισσότερο ξακουστός στο λαό, γιατί στόλισε τη Ρώμη με ωραία θεάματα που έδιναν ευχαρίστηση και χάρη και ελληνική φιλοκαλία. Στους γεροντότερους όμως, περισσότερη εκτίμηση είχε ο Φάβιος Μάξιμος, που δεν μετακίνησε τίποτε τέτοιο και τίποτε δεν έφερε στη Ρώμη από την πόλη των Ταραντίνων, τον Τάραντα, όταν την κυρίευσε και άρπαξε τα χρήματα και τα πλούτη, άφησε τα γάλματα να μένουν και είπε εκείνο το περίφημο «Ας αφήσουμε στους Ταραντίνους αυτούς τους θεούς οργισμένους». Κατηγορούσαν τότε τον Μάρκελο πρώτα-πρώτα ότι προκαλούσε το φθόνο κατά της πόλεως, γιατί έφερε και χρησιμοποίησε στην πομπή εχμαλώτους όχι μονάχα ανθρώπους, αλλά και θεούς. Και λαό που ήταν συνηθισμένος να πολεμάει ή να καλλιεργεί τη γη, που δεν ήξερε από καλοπέραση και πολυτέλεια, που ήταν σαν τον Ηρακλή του Ευρυπίδη, άκομψος, αφιλόκαλος και αγαθός στον μέγιστο βαθμό, τον γέμισε με αργία και λογοκοπία, κάνοντάς τον να ασχολείται με τις τέχνες και τους τεχνίτες και να περνάει την περισσότερη ώρα της ημέρας με αυτά τα πράγματα. Ο Μάρκελος όμως γι' αυτό καυχήθηκε στους Έλληνες, ότι δίδαξε στους Ρωμαίους να τιμούν και να θαυμάζουν τα ωραία και θαυμαστά ελληνικά έργα, ενώ προηγουμένως δεν ήξεραν τίποτε από αυτά. Από τα παλάτια της αρχαιότητας δύο μας είναι πάρα πολύ γνωστά. Το παλάτι του Πολυκράτη του τυράννου της Σάμου και το παλάτι του βασιλιά Αρχέλαου στην Πέλα, την πατρίδα αργότερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για τον Πολυκράτη μας μιλά ο Ηρόδοτος και μας λέει ότι κάθε εποχή άλλαζε τις εικόνες στους τοίχους του παλατιού του. Κάτι που μιμήθηκε και η Μαρία Αντουανέτα στα παλάτια του μικρού Τριανού έξω από το Παρίσι. Σήμερα το μικρό Τριανό στολίζεται με τις εικόνες του καλοκαιριού για την άνοιξη και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί στις 14 Ιουλίου καρατομήθηκαν ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα την Βαστήλη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Πολυκράτης, ο οποίος άλλαζε κάθε εποχή την διάθεσή του μέσα στα ανάκτορά του, μέσα στο πλούσιο αρχοντικό του, την Σάμο. Στα τέλη του 5ου, αρχές 4ου αιώνος π.Χ., ο βασιλιάς Αρχέλαος μετέφερε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας από τις Αιγές, τη σημερινή Βεργίνα, στην Πέλα. Στη θέση της αρχαίας Βουνόμιας, τη χώρα της Βοτιαίας, όπου έφερε ο Ηρακλής τα 350.000 βόδια του Γυριώνη, πιθανότατα από την Νότια Αμερική και τη χώρα της Αργεντίνης. Ο Αρχέλαος κάλεσε τον πιο φημισμένο ζωγράφο της εποχής του, τον Ζεύξη, ο οποίος ζωγράφισε στα παλάτια του Αρχελάου
που όλοι έλεγαν ότι πηγαίνουν να δουν τα παλάτια και όχι τον ίδιο τον βασιλιά. Τόσο μεγαλοπρεπές ανάκτορο έκτισε στην Πέλα ο Αρχέλαος και το ζωγράφισε ο Ζεύξης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φημισμένος για τα έργα του, τα οποία δεν στηρίζονταν σε ηρωικές πράξεις ηρώων ή απεικονίσεις θεών, αλλά σε πρωτότυπα έργα, κυρίως με θέμα τους κεντάβους. Έτσι, στην Πέλα σήμερα σώζονται δύο ψηφιδωτά με κεντάβρους, Κένταυρος και Κενταυρίνα, και Κενταυρίνα η οποία πηγαίνει τροφή σε ένα σπήλαιο ποτό και καρπούς, ίσως τον Δία στο Ιδέον Άνθρωπο. Ένας από τους περίφημους πίνακες του Ζεύξη ήταν η Κενταυρίνα, που θυλάζει τα παιδιά της, δύο δίδυμα, τα οποία είναι το ένα κρεμασμένο στο στήθος της το ανθρώπινο και το άλλο στο στήθος της το αλογίσιο, τα ανφοράδα. Και ο Κένταυρος πατέρας κρατάει στα χέρια του ένα μικρό λιονταράκι και κάνει τους κενταύρους του βορειοελλαδικού χώρου να μεγαλώνουν μαζί με τα λιοντάρια, όπως και ο Αλέξανδρος ο Χαλαστρέος Λέοντα. Ο Αλέξανδρος ο Χαλαστρέος Λέοντα. Τα χαρακτηριστικά του Αλεξάνδρου, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, είναι η αποστροφή του τραχύλου, το στρέψιμο του λαιμού του, το όνομά των την διάχυση, η λαμπράδα των ματιών του, το αυτού αρενοπών και λεοντόδες, η αρενοπή και όμοια με λεονταριού μορφή του. Όταν ο Ζεύξης πήγε για να ζωγραφίσει την ωραία Ελένη στον Κρότονα τη Σικελία, ζήτησε να δει όλες τις νεαρές παρθένες γυμνές και από αυτές διάλεξε τις πέντε, τις πιο όμορφες, για να συνθέσει με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και του κορμιού τους το σώμα και το πρόσωπο της ωραίας Ελένη. Οι αρχαίοι Έλληνες ζωγράφοι μπορούσαν να εκθέσουν τα έργα τους στις εθνικές πινακοθήκες των Αθηνών, που ήταν δύο. Η ποικίλη στο στην αγορά και στα προπήλαια της Ακροπόλεως πριν από τον Παρθενώνα. Ο Λουκιανός μας λέει ότι είδε αντίγραφα πινάκων οι οποίοι είχαν γίνει 300 χρόνια πριν από αυτόν, τα πρωτότυπα είχαν χαθεί, αλλά αυτός είδε την εικόνα της εικόνος, δηλαδή το αντίγραφο, το σπίτι κάποιου ζωγράφου στην Αθήνα. Στην Ολυμπία επίσης, στην στοά της ηχούς πιθανότατα, προβάλλονταν ζωγραφικά έργα και επίσης διαβάζονταν συγγραφικά έργα. Στο έργο του Λουκιανού «Αετίων» ή «Ηρόδοτος», «Ηρόδοτος» ή «Αετίων», μας λέει ότι ο Ηρόδοτος παρουσίασε το έργο του για την ιστορία ολόκληρου του πλανήτη και όχι μόνο της Ελλάδος στην Ολυμπία, και για το έργο του αυτό πήρε το πρώτο βραβείο και ήταν δακτυλοδεικτούμενος, γιατί τον είχαν γνωρίσει πολλοί από τους θεατάς των Ολυμπιακών Αγώνων και τον αναγνώριζαν στις άλλες πόλεις που πήγαινε για να διαδώσει το συγγραφικό του έργο. Ενώ ο Αετίων, ο οποίος ήταν ζωγράφος, παρουσίασε τον πίνακά του, ο γάμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και γι' αυτό του το έργο κέρδισε ένα μεγάλο βραβείο, την κόρη του Ελανοδίκη, που πήρε μαζί του πίσω στην Έφεσο η Κολοφώνα, την πατρίδα του, πολύ κοντά στην Έφεσο, την κόρη του Ελανοδίκη. Ο Αετίων
που ζωγράφισε τον γάμο της Ροξάνης και του Αλεξάνδρου, πήγε τον πίνακά του για να τον εκθέσει στην Ολυμπία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να τον κάνει γαμπρό του ο Ελανοδίκης Προξενίδας, γιατί του άρεσε πολύ η τέχνη του. Τι το αξιοθαύμαστο υπήρχε στην ζωγραφική του αιτίωνα, θα με ρωτήσει κάποιος, αναρωτιέται ο Λουκιανός, που οδήγησε τον Ελανοδίκη να παντρέψει την κόρη του με τον αιτίωνα, που δεν ήταν ντόπιο. Ο πίνακας βρίσκεται στην Ιταλία. Εγώ τον είδα, συνεχίζει ο Λουκιανός, και μπορώ έτσι να μιλήσω γι' αυτόν. Δείχνει πανέμορφο δωμάτιο και νηφικό κρεβάτι. Η Ροξάνη, ωραιότατη κόρη. Κάθεται με χαμηλωμένο βλέμμα, γιατί ντρέπεται τον Αλέξανδρο που στέκεται μπροστά. Υπάρχουν ακόμη χαμογελαστοί έρωτα. Ο ένας στέκεται πίσω της, της τραβάει το πέπλο και δείχνει στο γαμπρό Αλέξανδρο τη Ροξάνη. Κάποιος άλλος έρωτας, σαν πραγματικός δούλος, της βγάζει το σανδάλι από το πόδι για να ξαπλώσει πια. Ένας τρίτος έρωτας έχει πιάσει τη χλαμίδα του Αλέξανδρου και το σέρνει προς το μέρος της Ροξάνη. Τον τραβάει με πολύ βία. Ο ίδιος ο βασιλιάς Αλέξανδρος προσφέρει στην κόρη Στεφάνη. Μαζί τους είναι και ο Ηφαιστείωνας, βοηθός και συνοδός της νύφης. Νυφαγωγός. Κρατάει αναμένη λαμπάδα και ακουμπάει πάνω σε όμορφο νεαρό αγόρι που νομίζω πως είναι ο Ημενέος, γιατί δεν είναι γραμμένο το όνομα. Σε άλλη πλευρά του πίνακα, άλλοι έρωτες παίζουν με τα όπλα του Αλεξάνδρου. Δύο σηκώνουν τη λόγχη του και μιμούνται τους αχθοφόρους που όταν μεταφέρουν δοκάρι γέρνουν από το βάρος του. Δύο άλλοι έχουν πιάσει την ασπίδα από τις λαβές και σέρνουν ένα τρίτο που είναι ξαπλωμένος πάνω της, σαν τάχα να είναι βασιλιά. Ένας άλλος τέλος έχει μπει μέσα στον θώρακα που είναι ακουμπισμένος κάτω ανάσκελα και φαίνεται να παραμονεύει πότε θα φτάσουν κοντά του και σέρνοντας την ασπίδα για να τους τρομάξει. Όλα αυτά δεν είναι παιχνίδι, ούτε ο αιτίων κουράστηκε τόσο για να τα ζωγραφίσει χωρίς λόγο. Δηλώνουν τον έρωτα του Αλεξάνδρου για τα πολεμικά έργα και το γεγονός ότι αγαπούσε μεν τη Ροξάνη χωρίς όμως ποτέ να ξεχνάει τα όπλα. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα αυτή αποδείχθηκε και στην πραγματικότητα ότι έχει κάποιο γαμήλιο χαρακτήρα αφού προξένεψε τον αιτίωνα στην κόρη του Ελανοδίκη Προξενίδα. Έτσι και αυτός, ο αιτίων, γύρισε πίσω στην πατρίδα του νυμφευμένος. Ένα ακόμα γεγονός στους γάμους του Αλεξάνδρου. Την νύφη στον αιτίωνα την έφερε ο ίδιος ο βασιλιάς Αλέξανδρος και έτσι η αμοιβή που πήρε για τον γάμο που ζωγράφισε ο αιτίων ήταν ένας αληθινός γάμος, ο δικός του. Μια αληθινή, μια ζωντανή εικόνα από τη ζωή του Αλεξάνδρου και τους ηρωισμούς του είναι το ψηφιδωτό με τη μάχη και τη νίκη του Αλεξάνδρου στην Ισό. Από την περιγραφή του Πλουτάρχου στο βίο του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος ήταν ευχαριστημένος με τη σύμπτωση και βιαζόταν να συναντήσει τον αντίπαλό του μέσα στα στενά. Ενώ ο Δαρίος βιαζόταν και αυτός να ξαναπάει στο μέρος που ήταν στρατοπεδευμένος αρχικά και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα στενά. Γιατί είχε πια καταλάβει πως αντίθετα με το συμφέρον του είχε πέσει μέσα σε τόπους που παρουσίαζαν δυσκολίες για τη δράση του, τόπους που δεν είχαν συνέχεια και ήταν κατάλληλοι για τον ολιγάριθμο εχθρικό στρατό του Αλεξάνδρου. Στον Αλέξανδρο την τοποθεσία την πρόσφερε η τύχη. Η στρατηγική του όμως συντέλεσε στη νίκη πιο πολύ από τα πλεονεκτήματα που του χάρισε η τύχη. Γιατί αν και ο στρατός του ήταν τόσο πιο μικρός από τον εχθρικό, εντούτοις δεν του έδωσε την ευκαιρία να τον κυκλώσουν, ενώ ο ίδιος, υπερκεράζοντας το αριστερό τους με την δεξιά του πτέρυγα
και χτυπώντας τους από τα πλάγια έτρεψε σε φυγή τους απέναντί τους βαρβάρους. Ο ίδιος πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Η νίκη του Αλεξάνδρου ήταν λαμπρή και σκότωσε πάνω από 110.000 εχθρούς. Τον Δαρείο όμως δεν τον έπιασε, γιατί στην υποχώρηση πρόφτασε να απομακρυνθεί 4 ή 5 στάδια. Ο Απελής καταγόταν από την Κο ή από την Έφεσο ή την Κολοφόνα, τα βόρεια της Εφέσου. Εργάστηκε στο περιβάλλον του Φιλίππου του Δευτέρου, του πατέρα και του ίδιου του Αλεξάνδρου του Ιού. Σπούδασε στο εργαστήριο του Παμφίλου στη Σικιώνα. Ήταν ο προσωπικός ζωγράφος του Αλεξάνδρου. Ζωγράφισε τον Αλέξανδρο και την Παγκάστη. Ο Απελής κάποτε ζωγράφισε ένα σπουδαίο έργο ενός πολεμιστού καβάλα στο άλογο του. Μπορεί να ήταν και αυτό του Αλεξάνδρου στην είσοδο του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδα. Ο ζωγράφος εξέθεσε τον πίνακα του και κρυμμένος πίσω από αυτόν περίμενε να ακούσει τις κριτικές των ανθρώπων που τον είδαν. Άκουσε πολλά και διάφορα. Πως η μύτη ήταν λίγο μεγάλη, πως τα χέρια ήταν λίγο μακρύτερα από ό,τι έπρεπε. Και ένας υποδηματοποιός, σκητοτόμος, είπε πως ήταν δεμένο λάθος το σανδάλι. Αυτό έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στον Απελή και αφού πήγε στο εργαστήρι του υποδηματοποιού και είδε πως πραγματικά έπρεπε να δένεται το σανδάλι, απέσυρε τον πίνακά του και διόρθωσε το έργο του. Αφού το εξέθεσε για δεύτερη φορά, ο υποδηματοποιός πήγε να δει το διορθωμένο έργο και άρχισε να κάνει και επιμέρους άλλες κριτικές. Τότε εμφανίστηκε ο Απελής και του είπε «Σκητωτόμε μέχρι το υπόδημα, όχι παραπάνω». Ο Απελής έλεγε ότι καμιά μέρα δεν έπρεπε να μένει αργός χωρίς να κάνει κάτι και χωρίς να ζωγραφίσει έστω και μία γραμμή. Δύο φίλοι, συμμαθητές από το ίδιο εργαστήριο, ο Απελής ο ζωγράφος και ο Πραξιτέλης ο αγαλματοποιός, ο γλύπτης, βρίσκονται στην Ελευσίνα πριν από τα Ελευσίνια μυστήρια και βλέπουν και οι δύο την ίδια εικόνα. Όταν ο μύστης φωνάζει στους Αθηναίους «Άλλα δε μύστε, άλλα δε μύστε, στη θάλασσα, στη θάλασσα», για να ξεπληθούν από τις αμαρτίες τους. Αυτοί οι οποίοι έρχονται μυσταγωγοί για να μυηθούν στα Ελευσίνια μυστήρια, βλέπουν μπροστά τους την Φρίνη, την περίφημη Ετέρα, η οποία, ενώ γίνονται τα Ποσειδόνια, ξαφνικά η Φρίνη έλυσε τα μαλλιά της, γδύθηκε και μπήκε ολόγυμνη στη θάλασσα. Όλοι θαμπόθηκαν, επεφημούσαν και τη ζητοκράβγαζαν. Η Φρίνη κοντοστάθηκε και χαμογέλασε στα πλήθη και μετά μπήκε στο νερό και κολύμπησε. Έπειτα, βγαίνοντας, αναδύθηκε αργά και τελετουργικά μέσα στα απαλά κύματα και τους αφρούς. Ο Πραξιτέλης έπλασε την Αφροδίτη της Κνίδου, γιατί την αγόρασαν οι Κνίδοι, ενώ ο Απελής ζωγράφισε την αναδυωμένη Αφροδίτη, την οποία αγόρασαν οι Κόες. Ο Λουκιανός έγραψε ότι το άγαλμα ήταν τόσο φυσικό και τόσο τέλειο που ένας νεαρός στην Κό το ερωτεύτηκε παράφορα, σαν να ήταν ζωντανό. Έμεινε λοιπόν στο ιερό χωρίς να τον πάρουν είδηση και συνευρέθη μαζί του
όσο μπορεί να γίνει αυτό με άγαλμα. Η Αφροδίτη όταν πληροφορήθηκε για το άγαλμα του Πραξιτέλους πήγε στην Κνίδο για να το δει. Όταν το είδε φώναξε. «Πού με είδε γυμνή ο Πραξιτέλης? Τρεις άνδρες με είδαν γυμνή. Ο Πάρης στην Κρίση, ο Αγχίστης με τον οποίο έκανα γιο τον Ενία και ο Άδωνης. Ο Πραξιτέλης πού?» Κυρίες, κύριοι και παιδιά, κλείνουμε την εκπομπή μας με δύο εικόνες από τον 6ο αιώνα π.Χ. Από την Σικιώνα, κοντά στην Κόρινθο, από ένα παραδοσιακό εργαστήρι ζωγράφου που έφτασε να βγάλει μεγάλους ζωγράφους μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια εικόνα ζωντανή σαν να είναι σήμερα. Ανθρώπων που θυσιάζουν και ευλαβούνται τους θεούς, που τους δίνουν το καλύτερο, ευλαβούμενοι, προσευχόμενοι για ένα καλύτερο αύριο. Στο σπήλαιο του Πιτσά, χωριού δυτικά της Οικειώνας, στο νομό της Κορινθίας, βρέθηκαν το 1934 4 αναθηματικοί ζωγραφισμένοι πίνακες από ξύλο, 2 ακέραιοι διαστάσεων 15 επί 30 εκατοστομέτρων. Διατηρούν τα χρώματα τους. Ο καλύτερα διατηρημένος παριστάνει θυσία ίσως μιας οικογένειας. Ο βωμός με αναμένη φωτιά δεξιά. Μονόλιθος βωμός με ζωγραφισμένα μαύρα ορθογώνια τρίγλυφα. Πάνω στο βωμό διακρίνονται κοιλίδες αίματος από άλλες θυσίες. Στο εσωτερικό απεικονίζεται ο φούρνος. Μπροστά στον βωμό, κόρη που φορεί στενό δωρικό πέπλο χωρίς μανίκια, χρώματος ανοιχτού γαλάζιου, με λευκές ταινίες, στολισμένες με μεάνδρους. Από πάνω φορεί κόκκινο ημάτιο αδιακόσμητο. Η κόρη είναι στεφανωμένη με κλαδί μυρτιάς, σηκώνει με το αριστερό της χέρι ένα μεγάλο κεραμικό δίσκο μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένα τα αναγκαία αντικείμενα για τη θυσία. Κυλινδρικό αρτοφόριο στη μέση και στις πλευρές 2 ινοχώες με μακρύ λαιμό. Στο δεξί της χέρι κρατεί την πρόχουν για τη σπονδή. Το όνομά της είναι Εθελόγχη. Λίγο πιο πίσω της στέκεται ένα στεφανωμένο επίσης αγόρι με κόκκινο ημάτιο, με γυμνή την πλάτη και τον δεξιό βραχίωνα. Το θύμα. Το αγόρι κρατά δεμένο με κόκκινο σκοινί ένα πρόβατο. Το τρίχωμά του έχει αποδοθεί σχηματικά με μικρά τρίγωνα ή πυκνούς ρόγκους. 2 νεαροί ακολουθούν, ντυμένοι με το ίδιο ημάτιο και είναι επίσης στεφανωμένοι με κλαδιά. Είναι η μουσική που συνοδεύουν την ιεροτελεστία. Ο πρώτος κρούει την 7χορδη λύρα και ο άλλος παίζει τον διπλό αυλό, φλάουτ, συνδεδεμένο στα μάγουλά του με την φορβιά, δερμάτινο περιστόμιο των αυλητών που μετρίαζε τη φωνή. 3 γυναίκες στη σειρά, πίσω από τους μουσικούς, έχουν σταματήσει το αργό ρυθμικό τους βάδισμα προς τον βωμό για να αρχίσει η θυσία. Οι 2 πρώτες είναι στεφανωμένες με κλαδιά. Φορούν στενό γαλάζιο δωρικό ένδυμα με άσπρη απλή ταινία διακοσμημένη με μέανδρο και από πάνω κόκκινο ημάτιο. Με το δεξί τους χέρι κρατούν πυκνόφιλους κλάδους σφιγμένους με ταινίες. Τεντώνουν ψηλά το αριστερό τους χέρι με τα μικροσκοπικά δάκτυλά τους ενωμένα σε ένδειξη ευλαβίας. Είναι η Ευθυδίκα και η Ευκολής. Μετά το όνομα της δεύτερης γυναίκας διαβάζουμε τη φράση «Ανέθηκε τες νύμφες». Η τρίτη γυναίκα ακέφαλη. Είναι όλη τυλιγμένη με γαλάζιο ημάτιο, φέρει και αυτή κλαδί
με το σκεπασμένο αριστερά της χέρι και έχει το δεξί της ελαφρά προτεταμένο κάτω από το ημάτι. Το όνομά της δεν διαβάζει. Πάνω δεξιά ήταν γραμμένο ίσως το όνομα του ζωγράφου. Η Σικιώνα θεωρείται η κοιτίδα της ελληνικής ζωγραφικής. Χρονολογούνται γύρω στο 530 π.Χ. Ο Πλούταρχος λέει ότι ο Αλέξανδρος ήταν πολύ καλός θεατής. Ήταν πολύ τυχεροί οι ζωγράφοι και οι γλύπτες που έζησαν με θεατή των έργων τους τον Αλέξανδρο. Για έναν φτωχό ζωγράφο, λέει κάποιος, κρίμα που δεν έζησες στην εποχή της ευκρασίας, δηλαδή του καλού κλίματος, γιατί ο Αλέξανδρος ήξερε να τιμά τους ζωγράφους και να τους ανταμείβει για τα έργα. Ήταν λοιπόν ευκρασία, καλό κλίμα ο Αλέξανδρος για τους ζωγράφους. Αν ζούσες στην εποχή του Αλεξάνδρου, για κάθε σου πίνακα, εκείνος θα σου παραχωρούσε την Κύπρο ή την Φινίκη, γιατί οι τότε καλλιτέχνες έγιναν πρώτοι, όχι επειδή ζούσαν την εποχή του Αλεξάνδρου, αλλά εξαιτίας των όσων έκανε για αυτούς ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Γιατί το καλό κλίμα και ο απαλός αέρας που περιβάλλει τα δέντρα αποτελεί και την ευκρασία των καρπών. Κυρίες, κύριοι και παιδιά, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη σημερινή μας εκπομπή. Βρεθήκαμε μαζί σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής, όπου οι ζωγράφοι στην ποικίλη στοά, στα προπήλαια Παρθενώνος και της Ακρόπολης της Αθήνας ή μέσα στον ίδιο τον Παρθενώνα ή στην Ολυμπία εξέθεσαν τα έργα του και γίναμε όλοι κριτές αυτών των ζωντανών και αιώνιων εικόνων.